Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ολιβέρη Πασχαλίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Θρακικής Εστίας Εορτέας, όπως σας είπαμε και πριν που θα έχουμε τη Θρακική Εστία. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, μαζί θα δούμε τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δράσεις του συλλόγου σας, της Εστίας, αλλά παρόλα αυτά, λίγο να δώσουμε μια πολύ σημαντική είδηση. Την περασμένη Τρίτη ήσασταν στο Προεδρικό Μέγαρο. Τιμητικό θέμα, η Θρακιώτικη Φορεσιά πλέον ανήκει στην ηματιωθήκη της Προεδρικής Φρουράς. Πολύ σωστά τα είπατε. Την περασμένη Τρίτη ήταν μια σπουδαία ημέρα για το θρακικό ελληνισμό. Η Θρακική Φορεσιά αποτελεί πλέον στολή της Προεδρικής Φρουράς. Έγινε μια πολύ ζεστή και όμορφη εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και ήμασταν προσκεκλημένοι 61 άτομα από φορείς της Βόρειας Ελλάδας που έχουν σχέση με τη Θράκη και όσους συνέβαλαν για την Φορεσιά γενικώς. Προσέφεραν χρήματα δηλαδή για να φτιαχτεί η Φορεσιά του Εύζωνα. Τώρα αυτό είναι μια έτσι επίσημη αναγνώριση της προσφοράς του θρακικού ελληνισμού. Βεβαίως. Μέσα από αυτή την ενέργεια της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Βεβαίως. Οι ενέργειες είχαν ξεκινήσει πριν από 5 χρόνια. Σχεδόν με την παρουσία του κυρίου Παυλόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο οποίος μαζί με τον διοικητή της Προεδρικής Φρουράς, τον κύριο Πρεζεράκο, ο οποίος είναι πτέραχος ο κύριος, είναι πολύ ανοιχτή σε θέματα πολιτισμού και εμπλάκηκαν και λίγο το Υπουργείο Πολιτισμού καταρχήν, αλλά νομίζω ότι συνέβαλαν τα μέγιστα οι δυο τους, ο διοικητής και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Θρακική Φορεσιά αποτελεί πλέον ένδυμα, όπως είπαμε, στολή της Προεδρικής Φρουράς. Θα τη δούμε στον άγνωστο στρατιώτη. Αυτό θα γίνεται επαιτειακά. Δηλαδή, στον άγνωστο στρατιώτη εμφανίζονται κατεξοχήν οι Εύζωνες. Υπάρχουν άλλες 5 φορεσιές που έχουν γίνει πλέον ενταχθεί στην Προεδρική Φρουρά, όπως είναι η Κρητική, η Σοκετική Ελλάδας, η Μακεδονομάχων, η Ποντιακή και δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει και κάποια άλλη, οι οποίες όμως εμφανίζονται επαιτειακά. Δηλαδή, για τη Θρακική Φορεσιά θα έχουμε στον άγνωστο στρατιώτη εμφάνιση των Ευζώνων τις 14 Μαΐου που είναι τα ελευθέρια της Θράκης μας. Τα 100 χρόνια θα είναι του χρόνου κιόλας. Του χρόνου είναι και επαιτειακή η γιορτή. Και επίσης σε κάποιες άλλες επαιτίες, όπως είναι η 6η Απριλίου που έχει οριστεί από την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων, ως ημέρα μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας του θρακικού ελληνισμού. Πιθανόν να ενταχθούν και άλλες ημέρες, όπως είναι η 15 Οκτωβρίου 1922, που είναι η εκένωση της Θράκης. Η επίσημη εκένωση της Θράκης και η εγκατάλειψη της Θράκης είναι 15 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Αυτές είναι πολύ ανοιχτή η Προεδρία να δεχθεί, η Προεδρική Φρουρά να δεχθεί αυτές τις ημερομηνίες. Πάντως μιλάμε για ένα τιμητικό γεγονός, κύριε Πρόεδρε, και φαντάζομαι ότι σας έχει ευχαριστήσει όλη αυτή η διαδικασία που έγινε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Βρήκαμε Ευήκο Αότα στη σημερινή Προεδρία και στον διοικητή βέβαια του στρατιωτικού γραφείου του Προέδρου. Ήταν μια προσπάθεια ετών. Η Θράκη είναι γενικώς παραμελημένη από την ελληνική πολιτεία, έξω από τα σχολικά βιβλία, η ιστορία της και έχει δώσει πολλά δείγματα. Τώρα το επόμενο στάδιο και ο επόμενος στόχος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων είναι να προσπαθήσει να αναγνωριστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η γενοκτονία των θρακικού ελληνισμού ως μια γενοκτονία η οποία εντάσσεται στη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής γενικώς. Ακόμη το περιμένω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο πάντως. Ναι. Τι συζητάμε. Λοιπόν, πάμε στο κλίμα των εκδηλώσεων. Μας πιέζει ο χρόνος. Να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο. Πώς βλέπετε τις μέρες αυτές, το στολισμό της πόλης, τις εκδηλώσεις που κάνει γενικότερα η περιοχή του Δήμου Εορδέας? Ναι. Και προσωπικά, αλλά και από τα μέλη του συλλόγου μας και με όσους συγχρονιζόμαστε, έχουμε τις θετικές απόψεις όλων. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες αντιρρήσεις με την έννοια τους χώρους που επιλέχθηκαν κτλ. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ένα κλίμα θετικό και αισιόδοξο. Έχει βγει ο κόσμος του Πνευμαίδας, ο οποίος είναι δύσκολος στο να βγει με τα παιδιά του το νυχτερινές ώρες
ειδικά και με κρύο ή με προφανώς... Η βραδιά της φωταγώγησης του καραβιού ήταν εντυπωσιακή. Εντυπωσιακότατη. Εγώ τώρα με το μικρό μου το εγγονάκι, που είναι 19 μηνών, ήμασταν μέχρι τις 11 η ώρα έξω. Αυτό δεν ξανά έγινε ποτέ, όλοι λέμε θα κρυώσει το παιδάκι. Τώρα νομίζω ότι όλοι κυκλοφορούν σε όλες τις γωνιές όπου γίνονται κάποια event και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό. Είναι και... Έχει και οικονομική υπόσταση. Δηλαδή, κυκλοφορεί ο κόσμος ο οποίος από την κεντρική πλατεία στο παλιό το πάρκο, στο τρενάκι κτλ. Περνάει από τα μαγαζιά, βλέπει, κάνει, αγοράζει. Έχει πιο αισιόδοξη. Νομίζω ότι είναι μια θετική κίνηση. Η θρακική εστία πότε έχει εκδήλωση για να έρθει ο κόσμος, για να ξέρει. Εμείς την Κυριακή που μας έρχεται, μεθαύριο, έχουμε στις 6 ώρα το απόγευμα το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη γειτονιά μας. Το κάνουμε τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν. Στολίζουμε φυσικό δέντρο αυτού που υπάρχει στο πάρκο μέσα και θα έχουμε ζωντανή μουσική, θα έχουμε δέσματα, θα έχουμε τσιγαρίδες, φασολάδα, δωράκια για τα παιδάκια από τον Άγιο Βασίλη, θα πούμε τα κάλαντα και γενικά θα είναι μια πολύ ωραία και βραδιά. Και δεν μας τρομάζει ο καιρός, γιατί φοβάμαι ότι και φέτος θα μας κάνει κρύο και θα είναι και χειμωνιάτικο το τοπίο. Είμαστε Δεκέμβριο, 22 Δεκεμβρίου. Δεν μας τρομάζει. Το κρύο είναι δεδομένο. Θέλει και λίγο κρύο κιόλας. Λοιπόν, παράλληλα έχετε και μεγάλη εκδήλωση. Και μεγάλη εκδήλωση όλη η συλλογή. Και αυτό νομίζω σας έτσι δικαιωματικά πρέπει να σας απονείμουμε τα εύσημα. Γιατί υπάρχει συνεργασία. 14 κιόλας. Οι 13 συλλογοί. 13 συλλογοί. Είμαστε όλοι που τα τελευταία χρόνια κάνουμε κάποιες δύο εκδηλώσεις το χρόνο. Μία στο μεσοδιάστημα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και μία την Τζικροπέμπτη. Τώρα είναι στις 27 την Παρασκευή. Θα έχουμε κεράσματα για όλο τον κόσμο. Η είσοδος και όλοι τα κεράσματα, όλα είναι δωρεάν. Θα έχουμε μουσική για τα μικρά παιδάκια, ξεκινάμε από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι όπου πάει. Θα είναι για μικρούς και μεγάλους η γιορτή. Έχουμε δημιουργική απασχόληση για τα παιδάκια, έχουμε κατασκευές, έχουμε δωράκια, έχουμε δέσματα όπως σας είπα, κρασί. Και νομίζω ότι θα εντασσόμαστε σαν συνυφάδες πλέον στην Υφάδα. Στην αυλή του Άγιου Βασίλη. Στην αυλή του Άγιου Βασίλη. Ωραία. Με το καράβι μπροστά μας θα γλεντήσουμε όλοι μαζί. Ωραία. Λοιπόν, Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχουμε, καλά Χριστούγεννα και καλή επιτυχία στις δράσεις της θρακικής εστίας και όλων μαζί των συλλόγων. Δεδομένη επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Να είστε καλά.